Πώς δημιουργούνται οι ήχοι ενός synthesizer? Μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε ένα φυσικό όργανο? Αυτή η σειρά θα αποτελείται από δύο επεισόδια που ως σκοπό έχουν την απλοποίηση και την επεξήγηση του λεγόμενου sampling. Στο πρώτο μέρος θα δούμε το θεωρητικό κομμάτι και στο δεύτερο την πράξη και το πείραμα. Αυτή η σειρά επεισοδίων δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια ενός γνώστη του θέματος, του Δημήτρη Κοντιζά. Ο Δημήτρης Κοντιζάς, ως ηχολήπτης και sound designer, θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά. Δημήτρη, τι ακριβώς είναι το sampling? Το sampling, ή αλλιώς δειγματοληψία στη μουσική, είναι η διαδικασία της ηχογράφησης ήχων ή έτοιμων μουσικών κομματιών με σκοπό να επαναχρησιμοποιηθούν σε ένα νέο μουσικό κομμάτι. Η πιο διαδεδομένη χρήση του sampling είναι στη χρήση τμήματων από παλιά τραγούδια σε νέα σύγχρονα τραγούδια. Εμείς θα ασχοληθούμε κυρίως με το sampling που σχετίζεται με τη δημιουργία μιας μουσικής βιβλιοθήκης και πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα μουσικό όργανο μέσα από τη δειγματοληψία των ηχοχρωμάτων που παράγει. Πώς όμως μπορεί να αναπαρασταθεί ένα μουσικό όργανο? Ο πρώτος διαδεδομένος τρόπος είναι με τη χρήση synthesizers, τα οποία παράγουν ήχους με τη χρήση oscillators. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η χρήση του physical modeling, δηλαδή αναπαράσταση των φυσικών χαρακτηριστικών των οργάνων μέσα από μαθηματικά. Τέλος, έχουμε και το sampling, το οποίο παράγει και τα πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. Πότε ξεκίνησε όμως το sampling? Ως πρώτη εμφάνιση του sampling μπορούμε να θεωρήσουμε τη συγκεκριμένη μουσική. Σε αυτό το είδος μουσικής, το οποίο εμφανίστηκε τη δεκαετία του 40, γινόταν χρήση ηχογραφήσεων από μαγνητοταινίες, οι οποίες μετά από επεξεργασία παρήγαγαν νέα ηχοχρώματα που έμπαιναν σε άλλες μουσικές συνθέσεις. Μετά έχουμε την εμφάνιση του Chamberlin και του Mellotron, που θεωρούνται και τα πρώτα όργανα με τη λογική του sampler. Ειδικά το Mellotron χρησιμοποιήθηκε από πολύ γνωστά συγκροτήματα όπως οι Beatles και διαθέτει προηχογραφημένα δείγματα ήχων σε μαγνητοταινίες όπως φλάουτο και βιολιά. Με το πάτημα ενός πλήκτρου αναπαράγει τη συγκεκριμένη νότα με τον ήχο που έχω επιλέξει. Το sampling αρχίζει και παίρνει μορφή στον ψηφιακό κόσμο με τη δημιουργία ψηφιακών πλέον samplers. Μερικά όργανα που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία είναι το Synclavier, το Fairlight CMI και ο Emulator 2. Επίσης έχουμε την εμφάνιση ψηφιακών drum machines όπως το Lean Drum που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του sampling για το playback κρουστών. Πώς όμως πραγματοποιείται το sampling? Κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας ηχογραφούμε νότες ή δείγματα που παράγει ένα μουσικό όργανο. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει ανάθεση αυτών των δειγμάτων στα πλήκτρα ενός ηλεκτρικού πιάνο, σε ένα pad ή σε ένα drum machine. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές για το sampling διαφορετικών μουσικών οργάνων. Το κάθε μουσικό όργανο παράγει ήχους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό θα οδηγήσει και στην παραγωγή πιο ρεαλιστικών δειγμάτων. Ποια είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά? Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι δυναμικές και η περιβάλλουσα του ήχου. Δυναμικές είναι ουσιαστικά οι διαφορετικές εντάσεις που μπορεί να παράγει ένα μουσικό όργανο. Φυσικά, όσες περισσότερες δυναμικές καταφέρω να αποτυπώσω στο sampling, θα έχω και ένα πιο ρεαλιστικό μουσικό όργανο. Η περιβάλλουσα, από την άλλη, είναι λίγο πιο σύνθετη. Η περιβάλλουσα είναι το φυσικό χαρακτηριστικό που διαθέτει ο κάθε ήχος και ουσιαστικά περιγράφει τη δομή του. Για παράδειγμα, δύο ήχοι από ένα τύμπανο και ένα βιολί θα έχουν εντελώς διαφορετικές περιβάλλουσες. Αυτό το βλέπουμε και παρακάτω στις εικόνες των κυματομορφών. Η περιβάλλουσα αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το attack, δηλαδή σε πόσο χρόνο φτάνει τη μεγαλύτερη ένταση ο ήχος μου. Το επόμενο στοιχείο είναι το decay, δηλαδή πόσο χρόνο θέλει ο ήχος μου για να φτάσει από το attack στο sustain. Το sustain, που είναι και το τρίτο χαρακτηριστικό, είναι ουσιαστικά το σημείο στο οποίο η ένταση του ήχου μου παραμένει σταθερή. Τέλος, ακολουθεί το release, που μου δείχνει πόσο γρήγορα σβήνει ο ήχος μετά το sustain. Ας ακούσουμε για παράδειγμα τον ήχο του τυμπάνου. Τώρα ας δούμε και τον ήχο του βιολιού. Στον ήχο του τυμπάνου διακρίνουμε ότι έχουμε πολύ γρήγορο attack και σχετικά μικρά decay, sustain και release. Από την άλλη βλέπουμε ότι στον ήχο του βιολιού έχουμε πολύ αργό attack και μεγάλο sustain και release. Ανάλογα λοιπόν με την περιβάλλουσα του ήχου μου, θα προσεγγίσω αλλιώς και τη δειγματοληψία του.
Για παράδειγμα, αν έχω έναν ήχο με γρήγορο attack, όπως ένα τύμπανο, θα κάνω και δειγματοληψία των λεγόμενων round robins. Τα round robins είναι διαφορετικά δείγματα του ίδιου ήχου που παίζουν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Αυτά τα δείγματα δίνουν την αίσθηση του τυχαίου στον ήχο μου, που θα το κάνει και πιο ρεαλιστικό στο τελικό όργανο. Ας ακούσουμε για παράδειγμα ένα τύμπανο από sampling, χωρίς τη χρήση round robin και με τη χρήση round robin. Προφανώς, το δεύτερο ακούγεται και πιο φυσικό. Όπως σας ανέφερα στην αρχή, στο επόμενο μέρος της σειράς αυτής θα επιχειρήσουμε να αναπαραστήσουμε όσα είπε ο Δημήτρης στην πράξη, παίρνοντας δείγματα από ένα πιάνο πάνω σε μια θεατρική σκηνή. Ένα θέατρο όμως έχει και το δικό του φυσικό εφέ, ένα φυσικό reverb. Πέρα από το sampling του πιάνου θα πραγματοποιήσουμε και τη λήψη των φυσικών αντιχήσεων που έχει ο χώρος του θεάτρου ή αλλιώς το reverb του χώρου. Αυτό δεν έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία του sampling, αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος να αποτυπώσουμε το μουσικό όργανο στο φυσικό του περιβάλλον. Μιας και τα μικρόφωνα που θα χρησιμοποιήσουμε θα τοποθετηθούν σχετικά κοντά στο πιάνο, πάνω από τα σφυριά του συγκεκριμένα, αυτό το reverb θα δώσει στο πιάνο μια αίσθηση ότι το όργανο βρίσκεται μέσα σε κάποιο χώρο. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε το reverb με τη λογική ενός εφέ, αλλά για την τοποθέτηση του οργάνου μέσα στο χώρο. Αυτός ο τύπος reverb ανήκει στην οικογένεια των convolution reverbs. Convolution γενικά σημαίνει συνέλιξη και είναι βασικό κομμάτι της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Μερικοί άλλοι τύποι reverb είναι το αλγοριθμικό reverb, το plate reverb ή το spring. Πώς όμως θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη λήψη? Τα convolution reverbs χρησιμοποιούν το λεγόμενο impulse response ή αλλιώς κρουστική απόκριση στα ελληνικά για την παραγωγή του reverb. Ο όρος κρουστική απόκριση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία αναπαράσταση του πώς ένα σήμα αλλάζει όταν περνάει μέσα από ένα σύστημα. Στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε και την αναπαράσταση της διαδικασίας που θα πραγματοποιήσουμε. Αρχικά θα αναπαράγουμε από ένα ηχείο ένα ηχητικό σήμα ενός ημιτόνου το οποίο διαπερνάει όλες τις συχνότητες που ακούει ένας άνθρωπος, το λεγόμενο sine sweep. Αυτό το αρχικό σήμα μπαίνει στο σύστημα που στην περίπτωσή μας είναι ο χώρος του θεάτρου. Στη συνέχεια κάνουμε λήψη αυτού του ήχου από ένα μικρόφωνο και θα καταλήξουμε με ένα αλλαγμένο αρχικό σήμα που φέρει και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, το οποίο ονομάζουμε σήμα εξόδου. Τέλος, συγκρίνουμε το σήμα εξόδου με το αρχικό καθαρό σήμα και κρατάμε τις διαφορές τους. Αυτές οι διαφορές συνθέτουν την κρουστική απόκριση. Μετά θα κάνω την κρουστική απόκριση ένα αρχείο το οποίο μπορώ να το βάλω μέσα σε οποιοδήποτε ψηφιακό reverb πρόγραμμα της επιλογής μου. Το πρόγραμμα διαβάζει το αρχείο και στο τέλος ακούω το αποτέλεσμά μου. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, share σε φίλους που μπορεί να τους ενδιαφέρει και ακολουθήστε το κανάλι στα social media. Ήμουν Γιάννης Ρούσος και παρακολουθήσατε Science Behind Music.